Το μπαμπά μου ξαναπεθάνει στην Παρασκευή. Είναι μια Grand Guignol κομμωδία. Το Grand Guignol σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά. Είναι μια ξεκαρδιστική κομμωδία πραγματικά, που αναφέρεται σε αρχαιοκαπηλίες, γενικά στο ταμπεραμέντο του Έλληνα. Την κακή μεριά του ταμπεραμέντου του Έλληνα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι, παίζει εξαιρετική ηθοποίη, όπως ο Χαϊκάλης, ο Μαυρόπουλος, η Μπέση Μάλφα, η Σοφία Μουκτίδου, ο πρόδρομος, ο Βουσουλόπουλος, η Παρθένε Χοροζίδου, ξεχνάω τώρα κάποιο σίγουρα, εγώ, και εγώ κάνω την οικονόμο, ας πούμε, του σπιτιού, που τα παιδιά, ο πατέρας, η κουμπάρη και τα λοιπά, όλοι κάνουν όλα αυτά τα τέρατα με τις ανασκαφές και τα λοιπά. Εγώ είμαι καθαρή, είμαι η πιο καθαρή από όλους. Δεν μπερδεύομαι σε αυτά. Έχουμε μία παράσταση που έχει πιστοποιηθεί από το κοινό εδώ και 12 χρόνια. Είναι η ένατη σεζόν που παίζεται. Εμείς περισσότεροι από εδώ είναι η πρώτη φορά που παίζουμε στην παράσταση αυτή. Μια παράσταση με πάρα πολύ γέλιο, δείχνει την παθογένεια του Έλληνα να πλουτίσει εύκολα με οποιοδήποτε κόστος. Αυτές λοιπόν οι φαρσικές στιγμές δείχνουν μεταξύ σοβαρού και αστείου τα πιο σοβαρά πράγματα. Ο ρόλος μου είναι ένας ρόλος ενός ανθρώπου που είναι υδρονόμος στην περιοχή, αλλά και αυτός παρουσιρώμενος από το κόλπο που στήσανε με τον ξάδερφό του, έφτασε στο σημείο να είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος και η συνέχεια επισκηνής. Δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο για το χειμώνα, θα δούμε. Τα πράγματα είναι λίγο σε μια, θα έλεγα, στατική περίοδο, γιατί και η τηλεόραση και το θέατρο περιμένουν να δουν τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν και από εκεί και πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Σε 10-15 μέρες θα ξέρουμε περισσότερα. Απλά συζητήσεις όπου αυτές δεν μπορούμε να τις ανακοινώσουμε. Μέρος της δουλειάς μας είναι η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, αλλά η δουλειά του ηθοποιού είναι το θέατρο. Είναι το πιο σημαντικό, η άμεση επαφή με το κοινό, ανταποκρίνεται στο γέλιο του ή στη συγκίνησή του και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για έναν καλλιτέχνη. Εγώ παίζω αρκετά χρόνια, έπαιξα και στην πρώτη φορά και στη δεύτερη. Τώρα, ύστερα από πολλά χρόνια, ο Αλέξανδρος ξανά έκανε την πρόταση για να βγούμε, να το κάνουμε το χειμώνα. Το κάναμε, βγαίνουμε περιοδία, ανταποκρίνεται όλη η Ελλάδα. Είναι μια μαύρη κομμωδία. Το έργο είναι ο λόγος που σκίζει, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Είναι ένα έργο πολύ οικείο, πολύ λαϊκό. Όλοι μπορούν να καταλάβουν το κλίμα αυτό, είτε στην επαρχία είτε στην πόλη. Όλοι είμαστε από χωριά. Ξεκινάει με μια μέρα κηδείας, κάτι πολύ που αφορά όλους τους ανθρώπους. Και εκεί μέσα εξελίσσεται ένα άλλο έργο, το οποίο δεν κάνει το πούμε, γιατί είναι το δεύτερο. Είναι δύο ιδιότητες. Εγώ μπαίνω σαν μυρολογίστρα στο έργο για να κλάψω τον πεθαμένο, αλλά έχω κι εγώ μια δεύτερη ιδιότητα. Είναι ψέματα. Όλοι εμπλεκόμαστε σε κάτι άλλο. Εγώ λοιπόν μπαίνω σαν μυρολογίστρα, πάω στην κηδεία, τον κλαίω και σιγά σιγά βγαίνει στη φόρα αυτό το δεύτερο πράγμα. Δεν μπορώ να πω πολλά. Το χειμώνα θα κάνουμε το ίδιο έργο πάλι, στο Ριάλτο, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Θα το συνεχίσουμε δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά, σε αυτό την φουρνιά. Είναι το 4 παίζεται. Θα το ξανακάνουμε, θα κάνουμε πάλι αυτό το έργο. Και ετοιμάζω κάτι στην τηλεόραση, μάλλον δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιη.